Θέλω από το ίδιο βήμα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τους δύο οργανωτές του συνεδρίου, ενός εξαιρετικά σημαντικού, ενός επίκαιρου συνεδρίου. Να τους ευχαριστήσω για την πρόσκληση, αλλά και για να τους συγχαρώ για τον τίτλο της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας. Γιατί πράγματι, κυρίες και κύριοι, όπως λέει και ο τίτλος, γνωρίζουμε τον δυνητικό ρόλο των υποδομών και των μεταφορών στην οικονομική μεγέθυνση και την οικονομική ανάπτυξη, στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και στην ολόπλευρη ισχύ της χώρας. Γι' αυτό το λόγο, στον πυρήνα της στρατηγικής μας, είναι η αποτελεσματική προώθηση των έργων υποδομής, η ενίσχυση της ασφάλειας και η βελτίωση της ποιότητας των υποδομών και των μεταφορών, η ενίσχυση των πράσινων υποδομών και μεταφορών, η προώθηση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας όλων των δομών του τομέα, η βελτίωση της αποδοτικότητας των χρησιμοποιούμενων πόρων, εθνικών και ευρωπαϊκών, η ορθολογική αξιοποίηση των πολύτιμων υδάτινων πόρων, εξαιρετικά σημαντικό για την επόμενη τετραετία, και τέλος η ενεργή και ισότιμη συμμετοχή της χώρας στα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών. Η βέλτιστη προσέγγιση αυτών των στόχων επιδιώκεται σε περιβάλλον δημιουργικής συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων, εντός και εκτός Ελλάδος. Γνωρίζουμε άλλωστε ότι ο ισχυρός δημόσιος τομέας αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την βιώσιμη ανάπτυξη ανταγωνιστικού ιδιωτικού τομέα, ενώ ο ισχυρός ιδιωτικός τομέας αποτελεί αναγκαία συνθήκη για τη δυναμική ανάπτυξη του παραγωγικού δημόσιου τομέα και μιας ανταγωνιστικής Ελλάδας. Με αυτά τα κριτήρια, με αυτές τις προτεραιότητες και με αυτές τις αρχές, σχεδιάζουμε, δρομολογούμε και υλοποιούμε συγκεκριμένες δέσμες πολιτικών μέσα στους πρώτους ήδη 2 με 3 μήνες διακυβέρνησης. Θα σας μιλήσω συνοπτικά για 10 από αυτές. Πρώτη δέσμη πολιτικών. Η υλοποίηση δημοσίων έργων. Πράγματι, αυτή τη στιγμή, σε συνέχεια αυτών που έκανε η ίδια κυβέρνηση την προηγούμενη τετραετία, βρίσκονται σε εξέλιξη εκατοντάδες μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την επικράτεια, με στόχο τις σύγχρονες υποδομές και τις ασφαλείς μεταφορές. Το μετρό της Θεσσαλονίκης θα λειτουργήσει μέσα στο 2024. Προχθές ενημερώσαμε τη Βουλή για τη σύμβαση ανάθεσης, της λειτουργίας και της συντήρησής του. Σύμβαση που θα υπογραφεί μεθαύριο, περίπου μεθαύριο, στις 4 Οκτωβρίου, στη Θεσσαλονίκη, την επόμενη εβδομάδα. Σημαντικό τμήμα του Ε65 μέχρι την Καλαμπάκα παραδίδεται τους πρώτους μήνες του 2024. Ο αυτοκινητόδρομος Πάτρα Πύργος προχωρά. Έχει ολοκληρωθεί το 25% του συνόλου του έργου και αναμένεται στο σύνολο του αυτό να παραδοθεί το 2025. Ολοκληρώθηκαν, και μην το προσπερνάμε, αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, πολύ σημαντικές παρεμβάσεις στην υφιστάμενη Εθνική Οδό Πατρών Πύργου, με τις οποίες αναβαθμίστηκε ουσιαστικά η οδική ασφάλεια. Συμπληρωματικά, προχθές ενημερώσαμε τη Βουλή για τη Σύμβαση Βελτίωση της 9ης Εθνικής Οδού και την παράκαμψη της Γιάλογα. Η οδική σύνδεση Άκτου Ευρακία θα παραδοθεί στο σύνολό της εφέτος. Ο βόρειος οδικός άξονας της Κρήτης προχωρά. Η κατασκευή της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης, το flyover, το πιο μεγάλο οδικό έργο που εκτελείται σήμερα μέσως ΔΙΤ και το οποίο θα έχει ελεύθερη, δηλαδή χωρίς διόδια, διέλευση για τους χρήστες, ξεκινά άμεσα τις επόμενες εβδομάδες. Το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι αναμένεται να παραδοθεί το 2027. Στην παρούσα φάση εκτελούνται εργασίες σε όλους τους χώρους του έργου και το ποσοστό υλοποίησης ανέρχεται στο 23%. Ο οδικός άξονας Ιωάννα Κακαβιά επαναδημοπρατείται τις αμέσως επόμενες ημέρες, όχι εβδομάδες. Εξετάζεται ο τρόπος επαναδημοπράτησης τμήματος του οδικού άξονα Λαμία-Καρπενήσι
και ο οδικός άξονας Μπράλος Άμφισσα, καθώς και η παράκαμψη της Χαλκίδας, ξεκινούν να κατασκευάζονται μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Υποθέτω θα ακούσω και από συμμετέχοντες κάτι γι' αυτό, με πρόδρομες εργασίες να υλοποιούνται σε κάποια τεχνικά έργα. Αυτή είναι η πρώτη δέσμη πολιτικών που την παρακολουθούμε στενά μαζί με τον ιδιωτικό τομέα το πρώτο τρίμηνο της νέας διακυβέρνησης. Δεύτερη δέσμη πολιτικών. Αρδευτικά, εγκυοβελτιωτικά και αντιπλημμυρικά έργα. Τα μεγάλα, αυτά που ανήκουν δηλαδή στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και όχι στις περιφέρειες. Σήμερα βρίσκονται σε εξέλιξη μελέτες ύψους 28,9 εκατομμυρίων ευρώ για 11 μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα. Υλοποιούνται άλλα 10 ύψους 344 εκατομμυρίων ευρώ στις περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλονίκης. 4 έργα ύψους 197 εκατομμυρίων ευρώ είναι υπό ανάθεση. Όπως υπό ανάθεση είναι και 2 έργα ΣΔΙΤ ύψους 497 εκατομμυρίων ευρώ. Σε αυτά να προσθέσουμε και 49 μεγάλα αρδευτικά έργα που έρχονται πλέον στην ευθύνη υλοποίησης του Υπουργείου από το Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σημαντικού προϋπολογισμού 642 εκατομμυρίων ευρώ και τα οποία βρίσκονται σε διαφορετικές φάσεις ορίμανσης. Σας μίλησα για τα μεγάλα έργα. Σας μίλησα για τα εγκυοβελτιωτικά. Πάμε στην τρίτη δέσμη πολιτικών, που την θεωρώ προσωπικά εξαιρετικά σημαντική και δεν τη συζητούσαμε για πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Είναι ο έλεγχος και η συντήρηση υφιστάμενων έργων υποδομής. Γιατί συνεχώς λέμε για τα νέα έργα, αλλά δεν παρακολουθούμε την ανθεκτικότητα και τις αντοχές των υφιστάμενων έργων. Για παράδειγμα, οι γέφυρες. Οι γέφυρες αποτελούν σημαντικό μέρος του δομικού πλούτου της χώρας μας. Κάθε γέφυρα οφείλει να ελέγχεται, να αξιολογείται και να συντηρείται. Να σημειωθεί ότι το σύνολο των δαπανών για την επισκευή μιας γέφυρας υπερβαίνει συνήθως το 20-πλάσιο της κεφαλοποιημένης δαπάνης επιθεώρησης, συντήρησης και αποκατάστασης. Το Υπουργείο έχει ήδη συντάξει το Εθνικό Μητρό Γεφυρών, το Εθνικό Εγχειρίδιο Επιθεώρησης και Αξιολόγησης Γεφυρών και τον Κανονισμό Επιθεώρησης και Συντήρησης Γεφυρών. Στο αμέσως προσεχές διάστημα, τις αμέσως επόμενες εβδομάδες, θα εκδοθεί υπουργική απόφαση για την έγκριση του κανονισμού και την συγκρότηση της Διοικητικής Αρχής Γεφυρών, η οποία θα εποπτεύει την εφαρμογή και την τήρηση των κανόνων σε όλες τις γέφυρες με άνοιγμα μήκους άνω των 6 μέτρων. Τέταρτη ενότητα, γιατί δεν είναι μόνο οι υποδομές, είναι και οι μεταφορές. Η ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης. Το ποσοστό των ταξινομήσεων ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων κυμαίνεται πλέον στο 10%. Ήταν 0,4% το 2019. Αυτό οφείλεται εν πωλής στα κίνητρα που έχει δώσει τα τελευταία χρόνια η ελληνική πολιτεία. Ήδη την προηγούμενη εβδομάδα ετήθηκαν 2.629 συμπατριώτες μας για υπαγωγή στο πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 2 από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που πλέον έχουν την αρμοδιότητα και για αυτά τα έργα. Εκτιμάται στο τέλος Οκτωβρίου θα εξεταστούν άλλες 5.000 αιτήσεις. 3 στις 4 αιτήσεις αφορούν δίκυκλα, τρίκυκλα, μικρά αυτοκίνητα και ποδήλατα, στοιχείο που αποτυπώνει και τη στροφή της αγοράς προς την μικροκινητικότητα. Ένα σημαντικό θέμα βεβαίως είναι και τα σημεία φόρτισης. Το 2019 ήταν 58. Σήμερα έχουμε πάνω από 3.500 και ο στόχος είναι να έχουμε 25.000 σημεία φόρτισης το 2030. Πέμπτη δέσμη πολιτικών, εξαιρετικά σημαντική και για τη Θεσσαλονίκη. Η ανανέωση του στόλου των λεωφορείων. Στο πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο παρουσιάσαμε και δημόσια ανακοινώσαμε έναν σχεδιασμό τετραετίας, έτσι ώστε να έχουμε 1.300 νέα λεωφορεία αντιρρυπαντικής τεχνολογίας ως το τέλος της τετραετίας. Ήδη τρέχει διαγωνισμός για τα 650 από αυτά. Και από αυτά, τα πρώτα 250 ηλεκτροκίνητα λεωφορεία αναμένεται να κυκλοφορήσουν στους δρόμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης μέχρι το τέλος Απριλίου του 2024.
140 στην Αθήνα και 110 στη Θεσσαλονίκη. Και δρομολογήθηκαν πριν από περίπου 15 ημέρες οι διαδικασίες για την δεύτερη φάση του διαγωνισμού Προμήθειας επιπλέον 650 λεωφορείων, όπως είπα, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Ο σχετικός διαγωνισμός θα ξεκινήσει στο πρώτο εξάμηνο του 2024. Έκτη δέσμη πολιτικών. Η μεταρρύθμιση του ελληνικού σιδηροδρόμου. Εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση, παρά τις νέες δυσκολίες που πρόσφατα προέκυψαν. Υπογράψαμε συμβατική συμφωνία με τον ΟΣΕ, η οποία προβλέπει σημαντική αύξηση ετήσιας χρηματοδότησης από τα 45 στα 75 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου ο οργανισμός να υλοποιήσει τις απαιτούμενες παρεμβάσεις, θέτοντας όμως ταυτόχρονα στη διοίκηση του ΟΣΕ πλαίσιο υποπτίας, λογοδοσίας και μετρήσεων αποτελεσμάτων. Και συστήσαμε και συγκροτήσαμε στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών επιτροπή αποτελούμενη από τους εμπλεκόμενους φορείς, δηλαδή τους stakeholders του σιδηροδρομικού δικτύου, για την υποστήριξη του εξυγχρονισμού του σιδηροδρομικού τομέα στην πατρίδα μας. Πενθυμίζω, μιλάμε για ΟΣΕ, ΡΙΓΟΣΕ, ΓΕΟΣΕ και Hellenic Train. Άρα χρειάζεται ένας καλύτερος συντονισμός. Έβδομη δέσμη πολιτικών απασχολεί και τμήμα του πάνελ η περαιτέρω ενίσχυση της ασφάλειας των αεροδρομίων, των αερομεταφορών και της αεροναυτιλίας. Σε αυτή την κατεύθυνση προωθείται ο νέος κώδικας δεοντολογίας της ΑΠΑ. Ενισχύθηκε η στελέχωση της ΣΥΠΑ και της ΑΠΑ. Ορίστηκαν υπεύθυνο συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας και υπόλογοι διευθυντές αναθεματικό τομέα στην ΗΠΑ. Δρομολογείται η σύσταση του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου για την ΗΠΑ. Αξιοποιούνται πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ύψους 107 εκατομμυρίων ευρώ για την αναβάθμιση των αεροδρομιακών υποδομών, κυρίως στα 13 περιφερειακά αεροδρόμια, εξαιρώ τη Θεσσαλονίκη, γιατί τα έργα στη Θεσσαλονίκη ήδη έχουν υλοποιηθεί. 8η δέσμη πολιτικών, εξαιρετικά σημαντική και για την Θεσσαλονίκη. Η δημιουργία μητροπολιτικών φορέων υπεύθυνων για τον κυκλοφοριακό και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Τεράστιο θέμα, τεράστιο πρόβλημα, μεγάλη πρόκληση. Στόχος είναι ο ουσιαστικός συντονισμός των συναρμόδιων φορέων και ορθολογική χρήση των πόρων για την επίλυση ζητημάτων που συντελούν στην κυκλοφοριακή συμφόρηση. Ήδη έχει ολοκληρωθεί η προμελέτη για την Αττική και προχωράει η αντίστοιχη τη Θεσσαλονίκη. Επόμενο βήμα είναι η λεπτομερή σχεδίαση των αρμοδιοτήτων του φορέα και η σύνταξη σχεδίου νόμου για την ίδρυσή του. Να θυμίσω ότι ειδικά για τη Θεσσαλονίκη η σύσταση ενός τέτοιου φορέα ήταν πρόταση του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων από το 2008. Ένατη δέσμη πολιτικών, η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των μεταφορών, άρρηκτα συνδεδεμένη με τις υποδομές. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα νέα έργα υποδομής είναι ανθεκτικά στο κλίμα, συνάδουν με περιβαλλοντικούς στόχους και διασφαλίζουν συνέχεια σε απρόβλεπτες καταστάσεις, οφειλόμενες σε φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές. Πρόκειται άλλωστε για πρόνοιες που ενσωματώθηκαν στον υποαναθεώρηση κανονισμό για την ανάπτυξη του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών, όπου ο σιδηρόδρομος κατέχει δεσπόζουσα θέση. Ενεργούμε, και θα το δείτε και τις επόμενες μέρες σε συναντήσεις που θα κάνουμε με τον Πρωθυπουργό και εκτός Ελλάδος, στην κατεύθυνση συμμετοχής Ελλάδος στους νέους σιδηροδρομικούς εμπορευματικούς διαδρόμους, όπως είναι αυτός που συνδέει Βαλτική θάλασσα, Εύξεινο πόντο και Αιγαίο πέλαγος, το περίφημο δηλαδή Three Seas. Προωθούμε το έργο της ανάπτυξης της σιδηροδρομικής σύνδεσης Θεσσαλονίκη, Καβάλα Αλεξανδρούπολη, Μπουργκάς Βάρνα και Ρούσε, κομμάτι δηλαδή του C2C, και συμμετέχουμε στις συζητήσεις για τη συμμετοχή της χώρας στις εναλλακτικές οδούς εξαγωγής ουκρανικών σιτηρών με διαμόρφωση λωρίδας αλληλεγγύης που θα συνδέει την Ουκρανία με τη χώρα μας μέσω Βουλγαρίας και Ρουμανίας και θα κάνει πλήρη αξιοποίηση της δυναμικής των λιμένων της Βορείου Ελλάδος. Και τέλος, 10η δέσμη πολιτικών,
η άμεση αποκατάσταση των ζημιών στις υποδομές των πληγισσών περιοχών με έργα υψηλότερης ανθεκτικότητας. Απαιτούνται πόροι και χρόνος. Και στα δύο ζητήματα υπήρξαν άμεσα κυβερνητικές πρωτοβουλίες. Ως προς τους πόρους, με την αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης, θα συμπεριληφθούν έργα υποδομών ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ. Εξ αυτών, πάνω από 185 εκατομμύρια ευρώ θα απαιτηθούν για την ανάταξη του σιδηροδρομικού δικτύου. Ως προς το χρόνο, ως προς τους πόρους τους βρήκαμε και αν χρειαστούν κι άλλοι θα τους βρούμε. Ως προς το χρόνο, με τη διάταξη νόμου που ψηφίστηκε πριν από λίγες μέρες στη Βουλή, ανατίθεται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ο σχεδιασμός και η άμεση εκτέλεση επειγόντων έργων αποκατάστασης πληγήσεις περιοχές που δεν ανήκουν σήμερα στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Υποδομών. Ήδη προχθές υπήρξαν οι πρώτες σχετικές αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου. Θα υπάρξει άμεσα πράξη Υπουργικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση του αρμόδιου Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Θα ξεκινήσουμε από δρόμους και σχολεία. Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι, αυτές είναι 10 πολιτικές πρωτοβουλίες που ήδη αναλάβαμε στην αρχή της διακυβέρνησής μας στα πεδία των υποδομών και των μεταφορών. Έτσι ώστε ο τίτλος της σημερινής ημερίδας να αποκτήσει σάρκα και οστά. Όλα αυτά έχουμε την ισχυρή βούληση να τα τρέξουμε με καλούς ρυθμούς, με ποιότητα και αποδοτικότητα, ώστε σε 4 χρόνια να μπορούμε τεκμηριωμένα να ισχυριζόμαστε ότι η χώρα μας ενισχύει τη θέση της ως θετικό παράδειγμα, ως παίκτης θετικής μνημόνευσης. Το μπορούμε και θα το πετύχουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.